I'm going on during the time I feel there's no one to save me. Πάλεψε γενναία τον καρκίνο. Το λαμπερό χαμόγελο της Ραφαέλας όμως έσβησε τον περασμένο Ιανουάριο, μετά από σκληρή μάχη. Η Ραφαέλα μεγάλωσε σε μια αγαπημένη και δεμένη οικογένεια 4 κοριτσιών. Από μικρή ήταν ξεχωριστή, σκορπίζοντας παντού την αγάπη της. Άριστη μαθήτρια, αγαπούσε τον αθλητισμό, ενώ έτρεφε μεγάλη λατρεία για τα άλογα. Όνειρό της ήταν να εκπαιδευτεί στη θεραπευτική υπασία και να ανοίξει ένα κέντρο με άλογα που μέσα από την επαφή μαζί τους θα βοηθούσαν τα παιδιά. Όμως στα 16 της τα όνειρα διακόπτονται απότομα, καθώς νοσεί από μια επιθετική μορφή καρκίνου. Για 3 χρόνια η Ογκολογική Μονάδα Παιδών Ελπίδα Μαριάννα Βαρδινογιάννη Σας αγαπάμε πολύ! Ευχαριστώ για όλα και για τις προσευχές σας και για τη βοήθεια. Όχι, πολλά φορούν τα μάτια μου, μα ένα μέτρο ζένει. Λίγο πριν φύγει, πρόλαβε να πει στην οικογένειά της ότι τους αγαπάει πολύ, ότι είναι καλά και ότι δεν πονάει πια. Η Ραφαέλα ταξίδεψε στο φως στις 24 Ιανουαρίου του 2024, λίγες ημέρες μετά τα 21 γενέθλιά της. Hallelujah, hallelujah. Αυτό το γράφετε στο τέλος, δεν το ήξερα. Τι είναι, τι όμορφο είναι αυτό, τι είναι. Η φωτογραφία με τα φτερά αγγέλου. Αυτό, στο Χιούστον είχαμε βγάλει μια φωτογραφία. Και εδώ πέρα άλλη μία. Και είχε φωτογραφηθεί με... Ήταν κάτι από πίσω και είχε κάτι μπροστά. Και είχε άλλη μία φωτογραφία και είχε βγει έτσι. Απίστευτο. Ναι. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό. Δεν θυμάμαι πού ήταν αυτή η φωτογραφία, αλλά είμαστε κάπου σε ένα πάρκο. Δεν θυμάμαι. Είναι... Και στο Χιούστον έχει κάνει άλλη μία τέτοια φωτογραφία. Πάλι με φτερά. Βασιλική, όσο τη βλέπεις τις φωτογραφίες, ξέρεις, όσο βλέπεις όλη σας τη ζωή, έτσι όπως πέρασε μέσα σε 2 λεπτά, τόσο σου έρχονται μνήμες, αναμνήσεις, ε. Θα πω ότι η ζωή της Ραφαέλας... Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που μου την άφησε και την είχα εγώ 20 χρόνια μαζί μου και μας χάρισε αυτό το παιδί, οποία μέσα σε ένα σύγχρονο χρονικό διάστημα έζωσε αυτή τη έντονη ζωή που εγώ δεν την έχω ζήσει στα 53 μου. Γεμάτη ζωή. Γεμάτη, ναι. Το μόνο που πιστεύω ότι δεν πρόλαβε να κάνει είναι παιδιά. Αλλά τα παιδιά τα έκανε η κόρη μας η μεγάλη και έτσι ήταν παιδιά για αυτή. Η μικρή μας η Μαρία Ραφαέλα και ο Παναγιώτης. Ήταν δικά της παιδιά. Αυτά τα παιδιά γεμίσανε, δηλαδή η Ραφαέλα έκανε μία σύντομη ζωή και τόσο έντονη, τόσο γεμάτη αγάπη, τόσο δυνατή ζωή, τόσο δημιουργική που εγώ δεν την έχω κάνει. Να σου πω κάτι. Μου κάνει εντύπωση, είδες πριν που σου χαμογέλασα και μου λες έτσι σε θέλω να χαμογελάς. Ναι. Και μου λες ότι η Ραφαέλα δεν ήθελε να βλέπει δελτία ειδήσεων. Ήθελε τη ζωή και ήθελε τη χαρά στη ζωή. Ναι. Δηλαδή έζησε 20 χαρούμενα χρόνια. Ναι. Δεν της άρεσε η μιζέρια, δεν της άρεσε... Ποτέ. Ποτέ. Ακόμα και όταν πονούσε, έλεγε πάμε παιδιά βόλτα. Τι λέω, παιδί μου, δεν πονάς. Όχι, λέει, άμα βγω έξω, λέει, θα μου περάσουν όλα. Εκεί στο Χιούστον, εδώ, έτσι εδώ είναι που αλλάζει και η εικόνα της σιγά σιγά και κάποιες φορές χειροτερεύει, κάποιες φορές
Διαμαρτυρήθηκε ποτέ? Όχι. Ποτέ. Λύγησε? Όχι. Εγώ ήμουνα συνέχεια μαζί της. Και πιο πολύ λύγησε από τα προβλήματα του κόσμου, οποία της γράφανε συνέχεια. Για δικά τους Ήτανε προβλήματα. Για δικά τους προβλήματα, ναι. Και πάντα της έλεγε, Ραφαλιό μου, παιδί μου, μήπως πρέπει να δεις τον εαυτό σου τώρα λίγο. Δεν έχει, πάντα απαντούσε στον κόσμο, πάντα. Απαντούσε σε όλα τα μηνύματα που της έστελναν, δηλαδή, για να δώσει λύσεις σε άλλα προβλήματα. Ναι. Φοβερό. Όχι μόνο προβλήματα με παιδιά, οποία θα μπορούσαν να πάσχουν από κάτι τέτοιο, αλλά και ακόμα και κάποιοι που την παίρνανε για συμπαράσταση και τυχαίνει να της πούνε κάτι και απαντούσε σε οικογενειακά προβλήματα. Έλεγε, δηλαδή έλεγε, ας πούμε, με χώρισε ο φίλος μου και τα λοιπά και απαντούσε. Ναι, ή ας πούμε τρώμε στο τραπέζι, λέει, με την οικογένειά μου και μαλώνουμε και λέει η Ραφαέλα, όχι, δεν πρέπει να μαλώνουμε μέσα. Στο τραπέζι δεν μαλώνουμε, δοξάζουμε τον Θεό και λέμε ότι... Εσύ αυτά τα μηνύματα τα έχεις δει εκ των υστέρων που έχεις μπει στα social της ή δεν έχεις ανατρέξει πίσω? Δεν έχω, στο τηλέφωνο της δεν έχω μπει, το κρατάω. Εννοώ ακόμα. Εννοώ στα social της, όχι... Στα social έχω, τι έχω εδώ, έχω... Η Ραφαέλα μου είχε φτιάξει ένα group, I can, δηλαδή εγώ μπορώ. Αυτό το group μέσα το είχε δημιουργήσει η Ραφαέλα μου με πάρα πολύ αγάπη και μέσα είναι παιδιά οποία και νοσούνε και το έχουν ξεπεράσει και είναι σε κάποια συντήρηση, αλλά είναι το αγαπημένο της group. Τα παιδιά συνέχεια γράφουν και ακόμα υπάρχει αυτό το group. Τη μάμα ξέχασα όταν μπήκα την πρώτη φορά στο group αυτό και λέω, παιδιά, είμαι η μαμά της, γιατί μπήκα από το τηλέφωνο της Ραφαέλας, δεν μπορούσα αλλιώς να μπω. Και λέω, αν μου επιτρέψετε, θα ήθελα να μείνω μαζί σας, γιατί για μένα αυτό είναι μια δύναμη και για μένα, αλλά και ό,τι μπορώ να βοηθήσω σε αυτά τα παιδιά. Τα έχω σαν δικά μου. Δεν τα γνωρίζω τα περισσότερα. Τι σου λένε? Εντάξει, πολλά. Έτσι κι αν κάποιο παιδί από αυτά τα γκρουπ μας βλέπει τώρα και θέλει να παρέμβει. Πολλά μου λένε τα παιδιά μου. Τι σου λένε? Μου αρέσει όταν κάποιος μου λέει, είσαι η μανούλα μας, λέει. Εγώ δεν μπορώ να είμαι η μανούλα αυτών των παιδιών, αλλά θα μπορούσα να κάνω τα πάντα, ό,τι μου ζητήσουνε. Μέχρι και να ταξιδέψω κάπου, ας είναι και κάπου αλλού, να μην είναι στην Κρήτη, να είναι κάπου αλλού και εγώ θα πάω όταν τους δω. Όπως ήθελα πάρα πολύ όταν τελειώσω στην Κρήτη και είμαστε καλύτεροι, γιατί να έρθουν όλα αυτά τα παιδιά και να... Τα φιλοξενήσεις. Ναι, όλα. Δεν ξέρω γιατί. Θέλω να τους δω όλα. Θέλω και κάθε φορά όταν έρχομαι Αθήνα λέω, παιδιά, έρχομαι Αθήνα, ποιος είναι ελεύθερος, πού θα πάμε? Και τελικά είναι δύσκολο να βρεθούν πάρα πολλά παιιδιά, αλλά μου γράφουν συνέχεια. Είμαστε εδώ και εμείς αυτό. Αν έχουν προβλήματα μου τα λένε και έτσι προσπαθώ κι εγώ με τα λίγο. Παίρνεις δύναμη από τη Βασιλική σου? Ναι. Να μιλήσουμε, ξέρεις, με αλήθεια. Γιατί εδώ έχεις ένα κορίτσι δίπλα σου, ένα κορίτσι που μοιάζει έτσι στο άλλο σου κορίτσι. Είναι αυτή τη στιγμή δίπλα σου, παρέα σου, μαζί ήρθατε και σε αυτό το ταξίδι της ζωής. Το πάτε μαζί το ταξίδι, παρέα, χωρίς τη Ραφαέλα. Με τη Ραφαέλα πάντα, έτσι για να λέμε αλήθεια. Όλα τα μου παιδιά είναι στήριξη για μένα. Αλλά και αυτά περιμένουν εγώ να τους στηρίξω. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει μια συνεννόηση. Αυτό που ξέρω ότι είναι αν υπάρχει αγάπη, αγκαλιά. Και τα περισσότερα, αυτά που νιώθεις, αν είναι θετικά, δεν υπάρχει στενοχώρια. Η στενοχώρια είναι για αυτούς οι οποίοι δεν πιστεύουν σε αυτά που έχουν κάνει. Εγώ πιστεύω και είμαι περήφανη για τη Ραφαέλα μου, είμαι περήφανη για τα παιδιά μου, είμαι περήφανη για όλα αυτά που έχει κάνει η Ραφαέλα μου τόσο καιρό. Ήταν ένα δυνατό παιδί, πάλεψε μέχρι το τέλος, έκανε πολλά πράγματα. Πάλι σας λέω, αυτά που δεν μπορώ εγώ να τα κάνω, δεν μπόρεσα να τα κάνω σε όλη μου τη ζωή. Αλλά προσπαθώ να αναπληρώσω τώρα και... Να σε ρωτήσω κάτι, Βασιλική. Αυτό που φοράς και είναι που είναι πεταλούδα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι δικό σας για να το φοράς σήμερα. Λοιπόν, χωρίς να ξέρω, αντιλαμβάνομαι. Πάμε σε αυτό το κομμάτι. Σήμερα θα γελάσουμε, είπαμε, έτσι, ναι, σε λίγο. Θέλεις, το θέλεις, λοιπόν. Γιατί έτσι
Είναι δικό σου κομμάτι και σου ανήκει. Στην αρχή πήρα στο group τηλέφωνο και λέω, βάζω τα αγαπημένα αυτάκια, έχετε φωτογραφία της Ραφαέλας με τα αυτάκια της, που είναι με τα λουλουδάκια και δύο αυτάκια. Ναι. Αυτά είναι τα αγαπημένα της αυτάκια. Θυμάμαι μια ζωή να έχει το κεφαλάκι της γυμνό και να έχει ένα αυτάκι ή κάτι, ρε παιδί μου, πάντα στο κεφάλι της, που ήταν πολύ περήφανη γι' αυτά. Λοιπόν, είναι συμβολικό. Όλα τα χρώματα που ήταν η Ραφαέλα μου, η ψυχή της ήταν γεμάτη με λουλούδια, φως, χρώματα, πολλά χρώματα. Οι πεταλούδες. Οι πεταλούδες είναι της ψυχής, έτσι. Παντού. Πεταλούδες και ουράνια τόξα. Το σύνθημα της Ραφαέλας, οποία την οδηγεί αυτά, από τα την αρχή. Που είναι καρδούλες ή τα άλλα που είναι. Όχι, κάτι μικρά. Είναι κάτι λουλουδάκια, την έδειξε ύστερα. Α. Κάτι λουλουδάκια και δύο αυτάκια είναι. Και αυτά. Εγώ έχω πάρα πολλές φωτογραφίες. Έχουμε πάρα πολλές στέκες της Ραφαέλας, οποία είναι. Τις φοράς εσύ τώρα. Ναι. Συγγνώμη που το κάνω αυτό. Τράπηκα λίγο, λέω. Να γελάσουμε, δεν είπαμε. Τράπηκα να φορέσω τα αυτάκια της έτσι για. Λόγω τότε. Να τα αυτάκια αυτά. Να τα αυτά. Αγάπη μου, τα αυτάκια σου. Το σύνθημα της Ραφαέλας, δεν μπορώ να μην το πω, μπόρα είναι θα περάσει και μετά από κάθε μπόρα βγαίνει ένα ουράνιο τόξο. Αυτό γράφεται κάθε μέρα στο ίντερνετ, τα παιδιά μου το γράφουν και μου το θυμίζουν κάθε μέρα. Μπόρα είναι θα περάσει, μπόρα είναι θα περάσει. Και σκέφτομαι ότι υπάρχουν και χειρότερα, θα μου πείτε. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό, να χάσεις το παιδί σου. Και εγώ που έχω χάσει το παιδί μου, τώρα θα το πω, ναι, υπάρχουν και χειρότερα πράγματα. Ποια είναι αυτά, ο τρόπος που θα χάσεις το παιδί σου. Εγώ είχα το χρόνο μου, εμείς είχαμε το χρόνο μας, να γνωρίσουμε τη Ραφαέλα, να την απολαύσουμε, να την παλέψουμε, να παλέψει και η ίδια. Για μένα τα χειρότερα είναι όταν χάσεις το παιδί σου, απλά μία μέρα πας για ύπνο και το πρωί δεν υπάρχει. Όπως έγινε με το τρένο, όπως έγινε με τα παιδιά, οποία πήγανε στη δουλειά και δεν γυρίσανε ποτέ. Ναι, αυτό είναι πιο δύσκολο. Αντιλαμβάνομαι πώς το λες και το θέμα είναι να ρωτήσω εδώ το κορίτσι μας, τη Βασιλική, εάν εσύ το διαχειρίζεσαι με τον ίδιο τρόπο που το διαχειρίζεται η μαμά. Ναι, προσπαθώ αυτή τη στεναχώρια και αυτό το πόνο που έχω μέσα μου να το βγάλω σαν δύναμη. Γιατί αυτό θα ήθελε η Ραφαέλα. Αυτό θα ήθελε η Ραφαέλα. Εσύ έχεις τις αντοχές να το υπηρετήσεις. Ναι. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ξέρουμε οι δικοί μας άνθρωποι τι θέλουν πάντα. Να είμαστε δυνατοί, να σταθούμε όρθιοι. Κάθε καλό που μας έρχεται να σκεφτόμαστε ότι έρχεται από τον ουρανό, ότι είναι δικό τους και δικό μας. Εσύ, γιατί είσαι πιο μικρή από τη μαμά, αλλιώς. Βλέπεις τα πράγματα, αλλιώς βλέπεις τη ζωή. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε περαστικοί. Αχ, είσαι δικιά μου εσύ, στο περαστική. Πρέπει να είμαστε καλά σε αυτή τη ζωή. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε καλά και αυτά τα χρόνια που θα είμαστε εδώ να είναι ευχάριστα για μας. Είτε να είμαστε με ανθρώπους που αγαπάμε, με την οικογένειά μας που είναι τόσο σημαντική. Και γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να απολαύσω αυτό το χρόνο που θα έχω μαζί τους και όσο καιρό είμαι εδώ να προσπαθώ να είμαι καλά. Ευγενία, γιατί μιλάς όλο αυτό το διάστημα και από τα πρώτα 24 ώρα που δυστυχώς η Ραφαέλα δεν τα κατάφερε, υπήρχε δημόσιος θρήνος από όλους τους φίλους της στα social. Μετά από καιρό είχαμε καταφέρει και είχαμε μιλήσει λίγο με την οικογένεια. Τι θέλεις να ρωτήσεις και τι θέλεις. Εγώ είχα την τύχη να την γνωρίσω και από κοντά τη Ραφαέλα πολλές φορές και να βρεθώ μαζί της. Ήθελα να ρωτήσω και τις δυο σας, αν τώρα εδώ ήταν και μας άκουγε, τι θα θέλατε να της πείτε. Που δεν είπατε ενδεχομένως ή που είπατε και θέλετε να το ακούσει και ο κόσμος, ε. Τι θα θέλαμε να πούμε της Ραφαέλας. Ναι, αν τώρα εδώ σας έβλεπε. Ότι είμαστε εδώ και συνεχίζουμε αυτό που ξεκίνησε αυτή και όσο μπορούμε θα το υποστηρίξουμε. Εγώ ότι την αγαπάμε πάρα πολύ. Για πες. Εγώ θέλω να πω, τελείωσες Μανώλη. Ναι, αγαπώ. Ότι είναι το πολυτιμότερο δώρο που μου έχουν κάνει οι γονείς μου. Και είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω την αδερφή μου και τις υπόλοιπες αδερφές μου. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τη Ραφαέλα και ότι στο επανειδίδει.
Αντουανέτα, τι είναι αυτό που θυμάσαι από τη Ραφαέλα περισσότερο? Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν τη σκέφτεσαι, το χαμόγελο. Το χαμόγελο της. Το σκέφτομαι συνέχεια. Μου δίνει δύναμη. Είπε πριν η μαμά να συνεχίσουμε το έργο. Ποιο έργο θεωρείς ότι πρέπει να συνεχίσεις ακριβώς? Θα σας πω, Σεπτέμβριος, χρυσός μήνας, δότης μυαλό των οστών, αιμοντοσία και αιμοπετάλια. Όλα αυτά είναι χρήσιμα το να μπορούν να επιβιώσουν όλα αυτά τα παιδιά, οποία βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονταν εκεί η κόρη μου. Είτε πάσχουνε από οτιδήποτε καρκίνο, είτε είναι όγκο, είτε είναι καρκίνο του αίματος. Όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη από αίμα. Και η ντότης μυαλό των οστών, εγώ θα ήμουν πολύ περήφανη, δυστυχώς δεν είμαι στην ηλικία που θα μπορούσα να δώσω. Ναι. Και η Ραφαέλα μας εξήγησε όλες οι φορές που έχει εμφανιστεί ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ ανώδυνο. Και δεν... θα ήμουν υπερήφανη για όλους. Και αν μπορούσα κι εγώ να γίνω ντότης μυαλό των οστών και ήξερα ότι θα μπορούσα να σώσω μία ζωή. Και ας μην τη σώσω, γιατί είναι δύσκολο να γίνεις, να είσαι συμβαθός. Αλλά η προσπάθεια μετράει και πού να ξέρεις. Εκεί κάπου μπορεί να βρίσκεται και το δικό σου δώρο ζωής. Δηλαδή θα κάνεις δώρο ζωής σε έναν άνθρωπο και δεν θα νιώθεις περήφανη για τον εαυτό σου. Δεν θα σε κάνει καλύτερος άνθρωπος. Όραμα ελπίδας. Εκεί οι άνθρωποι μπαίνετε στο site μέσα της ελπίδας και βλέπετε πόσο απλά μπορείτε να γίνετε δότες. Εγώ θέλω να πω όμως κάτι τώρα για να προλάβουμε και να σας αποδεσμεύσω με αυτόν τον τρόπο. Κάποιος παππούς έχει πάρει τηλέφωνο που κάτι θέλει να πει. Καλό μεσημέρι. Ναι. Γεια. Γεια, παππού, γεια. Ναι, τη βλέπω, τη βλέπω. τη βλέπεις. Για να δούμε τι θες να πεις. Γεια σας, κυρία Ζήνα. Γεια σου, αγαπημένε μου. Ακούστε, η Ραφαέλα, εγώ είμαι ο παππούς του Γιάννη του Κορολόγου που κάνατε την εκπομπή και μαζευτήκανε τα χρήματα. Γεια σας. Πήγε στην Αμερική και θα σωθεί το παιδί. Με τη Ραφαέλα ήτσαν μαζί και στο σπίτι μαζί. Να σας το πει και η μαμά της. Ήταν καλό παιδί η Ραφαέλα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σαν το Γιαννάκι. Η μαμά γνωρίζει τον εγγονό μου, τον Γιάννη. Αχ, μωρέ. Ήτανε πιο καλό παιδί η Ραφαέλα ή ο εγγονός ο Γιαννάκης? Και τα δύο καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλή κοπέλα η Ραφαέλα. Μας τα έλεγε ο γιος μου, ο Δημήτρης. Αχ, μωρέ, να τους έχει καλά ο Θεός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπεις πώς είναι αυτή η κοινωνία αγάπης. Τώρα για την Αμερική, να πω δύο πράγματα για την Αμερική, για το Γιάννη και για τη Ραφαέλα. Εμείς όταν πήγαμε στην Αμερική, ο Γιάννης είναι ακόμα εκεί. Και χρειάζεται όντως τη στήριξή μας, γιατί δεν είναι εύκολο να ζεις στην Αμερική ένα χρόνο. Είναι και πάρα πολλά παιδιά οποία χρειάζονται στήριξη και όχι μόνο παιδιά και λίγο μεγαλύτεροι, οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να... Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι για να μπορώ να βοηθήσω οικονομικά κάπου. Καλά, γιατί μου είναι πολύ δύσκολο, υπάρχει. Κομμάτι, δεν το συζητάμε. Αλλά είμαι στη διάθεση όλων. Όποιος έχει ανάγκη από πληροφορίες ή από κάτι που θα ήθελε να με ρωτήσει. Πώς λέγεται η ομάδα και κάπως έτσι να ολοκληρώσουμε? I can. Είναι στο Facebook. Ναι. Άρα μπορεί κανείς να μπει. Είναι κλειστή ομάδα. Όχι, είναι κλειστή. Αλλά αν κάνει έτοιμα. Ναι, ίσως. Βέβαια, πρέπει να γίνει έτοιμα για να μπορέσεις. Τα προστάτευε πάρα πολύ η Ραφαέλα τα παιδιά αυτά. Και πάντα ήταν πολύ προστατευτική στο ότι να μην μπει κάποιος και να τα στενοχωρέσει με κάτι. Και έχει μία προστασία, ναι, αυτή η ομάδα, η οποία είναι... προστατεύει τα παιδιά. Δηλαδή, μιλάμε για πολλά πράγματα. Μιλάμε στο όταν πάμε εκεί, τι θα κάνουν, αν αυτό θα το πονέσει, αν... Είναι δύσκολη ομάδα. Δύσκολη ομάδα ενώ, αλλά γεμάτη με πολύ αγάπη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω. Αν έχουμε και βάλουμε στη ζωή μας περισσότερα αγάπη και γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, με τη σκόνη της αγάπης όλα γίνονται καλύτερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας είδατε και από την Κρήτη. Εμείς εδώ είμαστε κάθε φορά που θέλουμε να ανοίξουμε ένα θέμα μιας αγκαλιάς, μιας αγάπης.
Εγώ θα κρατήσω αυτή τη φωτογραφία που χωρίς να το γνωρίζει έβγαλε η Ραφαέλα με τα φτερά του Αγγέλου. Έτσι την κρατάω στην μνήμη μου.